Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Να ανοίξουμε τη συζήτηση με τους καλεσμένους μας. Τιμή σε ένα και μου λέει θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Κιουτσούκη. Είναι μια μέρα μετά. Είναι φρέσκο, ζεστό το θέμα της διαγραφής του. Και είναι και τιμή μου που με διέγραψαν για τις θέσεις απόψεις και τις ιδέες. Όχι, δεν σας διαγράφησαν για τις θέσεις, λέει. Βέβαια. Γιατί με διαγράφησαν για προφυλακισμούς. Έτσι. Μα, έτσι. Αυτό είναι. Μα ο κύριος Τζαβάρας λέει ότι δεν προφυλακίστηκε. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης λέει ότι δεν προφυλακίστηκε. Η κυρία Μπακογιάννη λέει δεν προφυλακίστηκε. Κοιτάξτε, οι προφυλακισμοί. Προφυλακίσατε. Όχι, βέβαια. Οι προφυλακισμοί φάνηκαν και τους είδαν μόνο οι συντελεστές του Μέγκα. Εσείς τι δουλειά είχατε εκεί, κύριε Κιουτσούκη, ένα λεπτό, αφήστε το Μέγκα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει το Μέγκα, τώρα μιλάμε μαζί. Εγώ το είπα. Εσείς τι δουλειά είχατε εκεί. Ναι. Γιατί πήγατε στο κόμμα. Βεβαίως. Μπορώ να σου πω. Είχαμε πάρει απόφαση ως παράταξη, ως συνδικαλιστική παράταξη, να στείλουμε μία επιστολή σε όλους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και με την οποία επιστολή θα τους αναλύαμε τις θέσεις και τις αγωνίες μας για το παρόν και το μέλλον των εργαζομένων. Ωραία. Κάποια στιγμή λοιπόν επικράτησε η άποψη να πάμε να μοιράσουμε αυτή την επιστολή στους ίδιους τους βουλευτές, να την δώσουμε δηλαδή στο χέρι. Γιατί μάθαμε ότι είχαν κοινοβουλευτική ομάδα στο Βόρειο. Αυτή είναι τη διαδικασία. Την ξανακάναμε, κύριε Οικονόμου και κύριε Λίντ. Την κάναμε το Φεβρουάριο πριν να ψηφιστεί το μνημόνιο. Ήμασταν πάλι έξω από τη Σύπρο. Τότε φυσικά δεν μας διέγραψαν και δεν μας διέγραψαν τότε για ευνόητους λόγους. Mm-hmm. Γιατί περιμέναν να γίνουν εκλογές. Αφού λοιπόν τέλειωσαν οι εκλογές, τώρα μας διέγραψαν. Mm-hmm. Πάντως αυτά που γράφονται. Διαγραφήκατε για τις απόψεις σας, δηλαδή. Προφανώς. Ο κύριε Κιουτσούκη, δόξα τω Θεώ, έχετε έρθει εδώ αρκετές φορές. Σας έχω ακούσει εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να ασκείτε δρυμύτατη κριτική στην πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση. Ακριβώς. Τώρα, στις γενικές πολιτικές του προηγούμενου διαστήματος και τα λοιπά, με τις οποίες διαφωνούσατε και με το κόμμα σας, τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ήταν να διαγράφει κανείς. Κάτι συνέβη τώρα. Να σας πω. Μα του είπε και ο κύριος. Δεν το λέω για τον προπυλακισμό. Του λέω κάτι συμβαίνει, κάτι αλλάζει. Προφανώς. Να σας πω, κύριε Λιρτζή, κοιτάξτε. Οι θέσεις οι δικές μας δεν άλλαξαν ακόμα και όταν η κυβέρνηση ήταν το Πασόκ. Όταν λοιπόν ήταν κυβέρνηση το Πασόκ και βγάζαμε τις ανακοινώσεις, δεν μας είπε κανείς γιατί βγάζετε τέτοιες ανακοινώσεις. Mm-hmm. Δεν μας είπε κανείς γιατί έχετε αυτές τις θέσεις. Προφανώς γιατί αυτές τις θέσεις. Αλλά εσείς είστε Νέα Δημοκρατία, δεν είστε. Μα αυτό σας λέω. Οι θέσεις λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας. Είστε Νέα Δημοκρατία πρώτα απ' όλα, γιατί άκουσα τον κύριο Κεδίκογλου χθες να αμφιβάλλει. Εντάξει τώρα, ο κύριος Κεδίκογλου ήρθε το 2000 στη Νέα Δημοκρατία. Τι σχέση έχει με τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Κεδίκογλου. Πώς είναι η σχέση βουλευτής του κόμματος είναι δύο τετραετίες. Είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπουργός. Ναι, κύριε Οικονόμου, αλλά ήταν σε άλλο πολιτικό χώρο. Μεταγραφή τον έχουμε τον κύριο Κεδίκογλου στη Νέα Δημοκρατία. Και καλά κάνουμε και τον έχουμε. Γιατί από τα κόμματα και τις εκκλησίες δεν διώχνουν κανέναν. Όποιος θέλει έρχεται, αλλά από εκεί μετά. Δεν μπορεί τώρα ο κύριος Κεδίκογλου να μιλάει για μένα για τη Νέα Δημοκρατία, αν είμαι εγώ Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά τώρα προσέξτε. Λέτε, είναι καλά το σημείο εδώ μια φίλη, καλημέρα κιόλα. Λέτε τιμή μου που με διαγράψατε. Γιατί εκφράζω την απόψη των εργαζομένων. Ωραία, τιμή μου που με διαγράψατε. Κοίτα, και ταυτόχρονα τιμή σας να είστε μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πρέπει να ήταν τιμή σας που είστε μέλος της Νέας Δημοκρατίας αφού τιμή που σας διαγράψανε. Κοιτάξτε να δείτε. Είμαστε εμείς. Εμείς στη ΣΔΑΚΙ είμαστε από τους ανθρώπους που δεν θέλουμε να αφήσουμε γήπεδο και πεδίο ελεύθερο σε κανέναν. Πολιτικά και ιδεολογικά ενταχθήκαμε στη Νέα Δημοκρατία εθελοντικά. Είχαμε ως συνδικαλιστική παράταξη την αυτόνομη πορεία μας, παράλληλη πορεία με τη Νέα Δημοκρατία και όχι ταυτόχρονα. Όχι αυτόνομη. Τι αυτόνομη. Αυτόνομη, παράλληλη. Αυτό σας λέω. Παράλληλη. Η παράλληλη δρόμη. Αλλά προσέξτε. Προσέξτε. Όχι, για να είμαστε ειλικρινείς. Καθόλου έτσι. Κόμματα και συνδικάτα. Το... Έτσι. Ένα και το αυτό. Κύριε Λιρίτζη, αυτά δεν πρέπει να τα λέτε για εμάς. Γιατί, κύριε. Και να σας πω γιατί. Γιατί εμείς. Στη Νέα Δημοκρατία, με τη Νέα Δημοκρατία δεν έχουμε κομματική σχέση και βάσει του καταστατικού της Νέας Δημοκρατίας και βάσει του καταστατικού της παράταξης. Ακούστε. Μα, πραγματικότητα ίδια δηλαδή, τη λέει. Με συγχωρείτε, θέλετε να με κάνετε να δεν αλλάξω. Δεν είναι κομματικά στελέχη οι συνδικαλιστές που ξημεροβραδιάζονται από το πρώτο βράδυ στο λεπτό. Κόμμα και τρέχουν τη γραμμή του κόμματος από εδώ μέχρι Θεσσαλονίκη. Θέλετε να σου το πω αλλιώς να το καταλάβετε. Στην ΔΑΚΕ λοιπόν υπάρχουν στελέχη τα οποία ανήκουν στους ανεξάρτητους Έλληνες. Ανήκουν στο πρώην Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Ανήκουν στη Δημοκρατία. Όλοι από τη δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτοί. Όλοι από τη δεξαμενή της φιλελεύθερης παράταξης. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, μη μου λέτε γιατί να πάμε εδώ ή εκεί. Κανένας μας, από εμάς τουλάχιστον, δεν έλεγε ότι πρέπει να είμαστε όλοι στη Νέα Δημοκρατία. Εκφράζουμε τον φιλελεύθερο χώρο. Στο πολιτικό στερεόμα. Εσείς μπορεί να συνεχίσετε να εκφράζετε τη ΔΑΚΕ, το να είστε επικεφαλής της ΔΑΚΕ. Ναι, γιατί όλοι διαγραμμένος με τη Νέα Δημοκρατία. Σας είπα, δεν έχει καμία σχέση η ΔΑΚΕ με τη Νέα Δημοκρατία. Μήπως όμως είναι κάτι άλλο. Είμαι εκλεγμένος και θέλω και μια γνώμη και από την κυρία Καραγιάννη γι' αυτό, να μας πείτε και λίγο κι εσείς. Γιατί τίθεται και νέα ζητήματα σε σχέση με τον συνδικαλισμό στη σύγχρονη εποχή. Αλλά λέω, μήπως είναι και το κάτι άλλο. Γιατί είχα ακούσει τον πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά δηλαδή, από τις πρώτες κουβέντες που είχε πει, αναφερόμενος στην ηγεσία των συνδικάτων και σε ορισμένες πρακτικές,
Φωτόπουλοι, τέλος κτλ. Μήπως μίλησε για συντεχνίες. Ναι, μήπως είστε κι εσείς ένας τέτοιος. Καλά, υπάρχει μεγάλη δηλαδή, μήπως σας θεωρούν στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει. Ένα Φωτόπουλο, ας πούμε, τη καλά, εντάξει. Πάει λέγοντας. Υπάρχει μεγαλύτερη συντεχνία από αυτή των βουλευτών. Συγγνώμη. Α, με συγχωρείτε, αλλά εσύ, όλοι τους ψηφίζουμε αυτή τη συντεχνία. Έτσι. Ή μετέχουμε ή όχι. Κύριε Καραγιάννη, λοιπόν, δεν είναι ένα θέμα. Κύριε Λεριτζή, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αμέ. Γιατί υπάρχει αυτή η άποψη στην κοινωνία για τους συνδικαλιστές. Πολλές φορές, εγώ θα πω και δικαίως για κάποιες περιπτώσεις, πράγματι. Έτσι. Αλλά να πούμε όμως το εξής, ότι εμείς είμαστε εργαζόμενοι και εκπρόσωποι εργαζομένων. Αυτό κάνουμε. Από αυτή την πλευρά είμαστε. Είναι ξεκάθαρο εδώ και πολύ καιρό από την πρώτη στιγμή που άρχισε να ασκείται αυτή η πολιτική που στο στόχαστρό της είχε ακριβώς το συντελεστή εργασία. Το θέμα είχε δεν τους είστε εκπρόσωποι των εργαζομένων, κυρία Καραγιάννη. Τους... Αν ήσταν εκπρόσωποι των εργαζομένων, θα ήμασταν καλά. Έχει αποδειχθεί είστε στην πράξη. Κομματικά όργανα στην πραγματικότητα. Εμείς όλοι, καταρχάς, ακούστε κάτι. Έχει ταυτιστεί ο συνδικαλισμός με τον κομματισμό. Το τι έχει ταυτιστεί ο συνδικαλισμός με το τι ισχύει στην πραγματικότητα. Δεν είναι Φωτόπουλη από πού έχει προέλθει. Αφήστε με να σας πω. Λοιπόν, το τι ισχύει στην πραγματικότητα με το τι έχει ως εντύπωση μια ολόκληρη κοινωνία είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αν μου επιτρέπετε. Εγώ θα σας πω. Όχι. Δεν κάνει λάθος η κοινωνία. Η κοινωνία, για κάποιους λόγους, πολλοί είναι αυτοί, έχει μία εικόνα. Εγώ θα σας πω λοιπόν το εξής, ότι δεν είναι απαραίτητο για να είσαι ενταγμένος σε μία παράταξη συνδικαλιστική να ανήκεις σε ένα κόμμα ή να είσαι εγγεγραμμένος σε ένα κόμμα. Δεν είναι όλοι οι συνδικαλιστές κομματικά στελέχη. Είναι κάποιοι. Κάποιοι άλλοι δεν είναι. Λοιπόν, αυτή λοιπόν την ιστορία που χτυπάνε με χι τρόπου στο συνδικαλισμό και αυτό θα έχει τελικά αντίκτυπο στους ίδιους τους εργαζόμενους, πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Μου επιτρέπετε να πω κάτι. Είναι όμως τυχαίο, κυρία Καραγιάννη και κύριε Κουτσούκη. Μισό λεπτό, γιατί να τα λέμε όλα. Είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη εποχή και επειδή είναι μπροστά, ας πούμε, και κινητοποιήσεις και κοινωνικές συγκρούσεις κτλ. Μερικά πράγματα πρέπει να τα ξεκαθαρίζουμε. Είναι όμως τυχαίο από την άλλη πλευρά ότι τα συνδικάτα σήμερα, δυστυχώς εγώ θα έλεγα, εκπροσωπούν μια πολύ μικρή μειοψηφία από τους εργαζόμενους σε σχέση με το πώς παίρνουν μέρος στα συνδικάτα. Και είναι τυχαίο επίσης ότι για ένα τμήμα του συνδικαλισμού, και αυτό είναι επίσης δυστυχώς, αυτό που μένει ως χαρακτηριστικό αποτέλεσμα είναι ότι είναι μια κάστα που έχουν και ιδιαίτερη συμπεριφορά και ιδιαίτερα προνόμια κτλ. Και ούτε μια σχέση έχουν με το πώς βιώνει αυτό που λέτε εσείς στην εργασία ένας κανονικός εργαζόμενος. Γιατί υπάρχει από ένα κομμάτι της κοινωνίας, μην μου πείτε τα μέσα μπορεί να κάνουν μια κακή δουλειά σε ορισμένες των περιπτώσεων. Γιατί υπάρχει όμως για ένα κομμάτι της κοινωνίας μια τέτοια αντίληψη. Και διαμορφώνουν κοινή γνώμη όμως, κύριε Λεριτζή, και αυτό δεν πρέπει να το. Να μην το κοιτάμε. Να το κοιτάμε, γιατί να μην το κοιτάμε. Να το κοιτάμε. Διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Καμία αντίρρηση. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εγώ θα σας πω λοιπόν ότι από εδώ και τρία χρόνια, εδώ και δύο-τρία χρόνια που γίνεται όλη αυτή η πολιτική, πείτε μου εσείς, εάν έχετε δει ότι οι συνδικαλιστές της ΔΑΚΕ, της ΠΑΣΚΕ, της Αυτόνομης Παρέμβασης, όλων των χώρων, εάν βρίσκονται ή δεν βρίσκονται πάνω κάτω στην ίδια ακριβώς γραμμή. Ναι, έτσι και αν, λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν όλοι έχουμε στραφεί όσοι προερχόμαστε από πολιτικούς χώρους οι οποίοι έκαναν αυτή την πολιτική είτε τώρα είτε το προηγούμενο διάστημα έχουμε έρθει σε ρήξη με τους πολιτικούς μας χώρους. Από την άλλη κύριε Λεριτζίκη, κύριε Οικονόμου. Να το κλείσουμε αυτό για να δούμε και τα άλλα. Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίο πάντως το ότι χτυπιούνται τα συνδικάτα. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο Υπουργός Εργασίας και η σημερινή κυβέρνηση αποφασίζουν να βάλουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να προχωρήσουν στο να καταργηθεί κατ' ουσίαν η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση. Το κάνουν για ένα και μόνο λόγο. Το πρόβλημά τους σε αυτή τη χώρα είναι πλέον μόνο τα συνδικάτα. Μόνο τα συνδικάτα απέμειναν για να αντικρούσουν αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Άρα λοιπόν, τώρα, ο στόχος τους είναι τα συνδικάτα. Να αφήσουμε όμως τα συνδικάτα να πάμε στην αντιλαϊκή πολιτική. Έτσι, η ουσία είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Έτσι κι αλλιώς γι' αυτό έχετε έρθει εδώ για να συζητήσουμε κτλ. Αλλά για να κλείσουμε και αυτή την κουβέντα. Τώρα, εσχάτω στα συνδικάτα. Έτσι, γιατί το όλο το προηγούμενο διάστημα, όχι έτσι. Και όχι με τον ίδιο τρόπο. Τώρα, εσχάτω που τα πράγματα σκλήριναν και σκούριναν και που είναι αυτονόητο ότι κάποιο που του κόβουν το μισθό και του ξανακόβουν το μισθό και του ξανακόβουν το μισθό θα αντιδράσει. Έτσι. Τα κάνει. Όλο όμως το προηγούμενο διάστημα, όταν ήταν αγκαλιά με τα κομματικά στελέχη, και δεν λέω μόνο για τις φωτογραφίες, αναφέρομαι και για το ρόλο που έπαιξαν, ας πούμε, σε κομματικές συγκρούσεις εσωτερικές και για το βάρος που έριξαν υπέρ του ενός ή του άλλου υποψηφίου και για το πώς δούλεψαν στις βουλευτικές εκλογές κτλ. Και επειδή είμαστε γνωστοί και παλιά παιδιά που λένε εδώ, ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς ήταν τάτσι-πίτσι με τον κομματικό μηχανισμό. Αφήστε το όμως στην άκρη, διότι δεν θα βγάλουμε άκρη επί του ζητήματος, να συζητήσουμε επί του ουσιαστικού. Πάμε. Διότι εδώ έχουμε τώρα ανοιχτά ζητήματα, τα οποία φέρεται ότι ένα κομμάτι ή και οι τρεις εταίροι της κυβέρνησης τα θέτουν ως κόκκινη γραμμή. Δηλαδή και το ζήτημα που αφορά στους δημόσιους υπάλληλους
για το θέμα των απολύσεων. Και το θέμα που αφορά τις εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα και την περαιτέρω ελαστικοποίηση, το εξαήμερο, τις απολύσεις κτλ. Θεωρούνται, τουλάχιστον από τον κύριο Βενιζέλο και από τον κύριο Κουβέλη, έχουν τεθεί ως κόκκινες γραμμές. Μαθαίνουμε ότι στο μέτωπο και ο Πρωθυπουργός λέει: όχι, αυτά να μην τα ακουμπήσουμε κτλ. Κύριε Καραγιάννη, ξεκινήσουμε από τον χώρο του δημοσίου. Καταρχάς να πούμε ότι έχουμε εξαγγείλει αδεδί και γεσέ και αδεδί 20... μια γενική απεργία στις 26, 26 Σεπτεμβρίου 11 η ώρα στο πεδίο του Άριος είναι η συγκέντρωση. Ναι. Και είναι αυτό το δεύτερο βήμα μετά το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, το οποίο ομολογώ ότι ήταν ένα επιτυχημένο συλλαλητήριο, γιατί ακριβώς οι αντιδράσεις μας πρέπει να είναι δυναμικές, όπως ήταν και το προηγούμενο διάστημα, θα πω εγώ. Διότι πολύ απλά, όπως καταλαβαίνετε, όλη αυτή η ιστορία εσείς δεν μπορεί. Τι αντιδράτε, κυρία Καραγιάννη, στις περικοπές ή στις πιθανές απολύσεις? Λοιπόν, σε όλη την καταστροφή που συντελείται αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Αφήστε τώρα αυτό το γενικό. Δεν είναι γενικό. Εγώ θα σας πω λοιπόν ότι 4,5 δις έχουν χαθεί από τις επικουρικές και τις κύριες συντάξεις. 3,5 δις έχουν χαθεί από τους μισθούς του δημοσίου. 3 δις έχουν χαθεί από τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα. Ο κόσμος βιώνει τρομερές καταστάσεις. Θα σας πει ο κύριος Ρωμανιάς ότι 1.200.000 άνεργοι είναι από τον ιδιωτικό τομέα. Θα σας απαντήσω. Ενώ ούτε ένας από το δημόσιο. Δεν θέλω να το πάω εκεί. Δεν μου άρεσε αυτή η καρδιά. Για ποιο λόγο? Σας λέω λοιπόν. Για να ακούσει την πόλη. Η μείωση λοιπόν, αυτή η πολιτική η οποία χτυπάει την εργασία και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Αν θέλετε, ο δημόσιο τομέα είναι ο λαγός. Ο λαγός είναι. Για να χτυπηθούν τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων και στον ιδιωτικό τομέα, και αυτό έχει αποδειχθεί το προηγούμενο διάστημα. Πηγαίνανε, το παιχνίδι ήταν δημόσιος τομέας, κόβουμε μισθούς, πάμε στον ιδιωτικό, κόβουμε μισθούς. Κόβουμε από εδώ, κόβουμε από εκεί. Αυτή η ιστορία γίνεται. Πάνε από τον δημόσιο στον ιδιωτικό και από τον ιδιωτικό στο δημόσιο. Μα εγώ ακούω, κυρία Καραγιάννη, για τους επίορκους δημοσίους υπαλλήλους. Και αντί να βγαίνετε κι εσείς μπροστά και να λέτε να φύγουν τώρα οι επιόρκοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι και να απολυθούν πάρα αυτά, βλέπω ότι τους υπερασπίζεστε ακόμα. Μας αδικείτε για τους επίορκους. Τα επιθερτικά συμβούλια δεν συνεδριάζουν. Περνάει το 30ήμερο και επιστρέφουν στην υπηρεσία διάφοροι τύποι. Μας αδικείτε, σας επαναλαμβάνω, διότι... τώρα μας αδικείτε, πραγματικά μας αδικείτε. Δηλαδή, για τους επίορκους δεν έχουμε πει ποτέ κάτι τέτοιο, δηλαδή, όπως το λέτε. Δηλαδή, οι επίορκοι υπάλληλοι για όσους έχουν παραβεί. Πείτε μου πόσοι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν απολυθεί τον τελευταίο χρόνο. Πολύ. Δεν έχω το νούμερο να σας πω. Έχω να σας πω. Στο χωριό μου λένε... Κύριε Κουτσούκη, μου επιτρέπετε για να λύσουμε μια παρεξήγηση. Λοιπόν, το πειθαρχικό δίκαιο υπάρχει. Εφαρμόζεται, κυρία Καραγιάννη. Εφαρμόζεται. Ό,τι ορίζει, υπάρχουν μάλιστα και συνάδελφοι. Εγώ βλέπω παιδόφιλους και παιδόφιλους. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι απολύθηκαν από το δημόσιο και ακούστε με, δικαιώθηκαν στα δικαστήρια έξω όταν πήγαν. Διότι είχαν δικαίωμα ένστασης και τους δικαίωσε το δικαστήριο έξω. Και είχαν απολυθεί από το δημόσιο. Για περιμένετε να μας πει το ρεπορτάζ, Ναντίνη Καρδαλιά. Ένα λεπτό, κυρία Κουτσούκη, ένα λεπτό, πάμε τη σειρά. Ναντίνη. Γιατί έχει το αντίστοιχο ρεπορτάζ, Ναντίν. Επειδή κάνουμε όλη αυτή τη. Καταρχάς, όσον αφορά στα πειθαρχικά, είχαμε και μία απάντηση στη Βουλή εχθές του κυρίου Μανιτάκη, να σας πω. Υποστήριξε ότι από τα στοιχεία που έχουν σταλεί στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχουν συγκροτηθεί στα 14 από τα 15 Υπουργεία τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα που είναι τα νέα, έτσι, με τη νέα σύσταση, δηλαδή με την συμμετοχή δικαστών. Επομένως, λέει ότι θα εντατικοποιηθούν και οι έλεγχοι και οι πειθαρχικές ευθύνες θα διωχθούν όσοι πρέπει κτλ. Τώρα, όσον αφορά στην υπόλοιπη κουβέντα που κάνουμε, επειδή μιλάμε για απολύσεις στο δημόσιο, που φαίνεται ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο αυτό, γιατί είναι η κόκκινη γραμμή όντως των κυβερνητικών εταίρων. Από την άλλη, έχουμε μέτρα οριζόντια με περικοπές μισθών, περικοπές συντάξεων. Ναι. Γίνεται ένας χαμός, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα ξαναπώ. Και από την άλλη, έχουμε οργανισμούς στο δημόσιο, οι οποίοι είναι οργανισμοί ταμπέλες. Και δεν τους χαρακτηρίζω ταμπέλες εγώ, γιατί δεν μπορώ να ξέρω και τα πάντα. Τους χαρακτηρίζουν ταμπέλες οι άνθρωποι που ψάχνουν και ασχολούνται να δουν αυτή τη στιγμή, αξιολογούν, να δουν τι ακριβώς κάνουν αυτοί οι οργανισμοί. Και δεν μιλάμε για ένα και δύο οργανισμούς, ούτε για 10 και 15. Αυτές οι ταμπέλες έχουν και προσωπικό μέσα ή είναι μόνο η ταμπέλα απ' έξω? Φυσικά έχουν και προσωπικό μέσα. Το οποίο με τι ασχολείται? Ο καθένας με το δικό του αντικείμενο. Κρατάνε την ταμπέλα όλοι μαζί απ' έξω. Κοίταξε, όταν υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι για ένα, για δύο, για τρία χρόνια δεν έχουν παράξει τίποτα, προφανώς δεν έχει παράξει ούτε και υπάλληλος τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, αν σας τα πάρω να σας ξετυλίξω το κουβάρι, προσπαθώντας να δούμε τι γίνεται με την αξιολόγηση των οργανισμών όλων αυτών των φορέων του δημοσίου που πάνε προς κατάργηση, συγχώνευση,
Καταλήξαμε στο ότι τελικά οι πληροφορίες μου λένε ότι το σενάριο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα χέρια του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης κάνει λόγο για 208 φορείς που θα είναι στο δεύτερο κύμα συγχωνεύσεων καταργήσεων. Οι πληροφορίες λένε ότι αναμένεται να κλειδώσει αυτούς τους 208. Δεν σ' άκουσα, τι θα γίνει με τους υπαλλήλους. Λες 208 είναι υποσυγχώνευση, κατάργηση οτιδήποτε. Και απασχολούν τουλάχιστον 13.000 υπαλλήλους. Μάλιστα. Για αυτούς οι πληροφορίες μου λένε ότι προτείνεται να καταργηθούν τουλάχιστον η μισή, περίπου η μισή, και να συγχωνευτεί περίπου το 1 τέταρτο, κάτι παραπάνω από το 1 τέταρτο αυτών. Δηλαδή αυτοί οι μισοί θα απολυθούν, θα απορροφηθούν αλλού, θα συνταξιοδοτηθούν, τι θα γίνει. Το νομοθετικό πλαίσιο που έχει ετοιμάσει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή και αφορά στο πρώτο κύμα συγχωνεύσεων καταργήσεων για, για τις 21 κατηγορίες φορέων που λέγαμε το καλοκαίρι, λέει ότι θα μετακινηθούν οι υπάλληλοι των φορέων που καταργούνται ή συγχωνεύονται. Και κυρίως αυτών που καταργούνται, έτσι, στο δημόσιο. Αυτό αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή και λέγεται ότι θα αποτελέσει βάση και για τα υπόλοιπα κύματα συγχωνεύσεων καταργήσεων. Ναι, αλλά αυτό με συγχωρείτε, Ρεναντίν, τώρα, γιατί είναι αξιόπιστη πολιτική πράξη αυτό. Μα γι' αυτό και γιατί και να το δεθεί η Τρόικα όταν τη λες ότι κλείνω 207 οργανισμούς, αλλά δεν απολύει ούτε έναν. Μα αυτό λέει η Τρόικα. Δεν θα σου έρθει μετά με μεγαλύτερη ένταση. Η Τρόικα, εκτός του ότι εξακολουθεί να επιμένει και να ζητάει επιτακτικά απολύσεις, το κάνει και κυρίως για τέτοιου είδους φορείς. Δηλαδή έχει τα στοιχεία στα χέρια της και ρωτάει. Τι μα θα για αυτούς φορείς μιλάμε, δεν που είναι αντιπαραγωγική και ανύπαρκτη. Η επόμενη ερώτηση είναι από την Τρόικα. Ωραία, δεν θα απολύσετε. Πού ακριβώς θα πάνε αυτοί οι υπάλληλοι που θα μετακινηθούν από τους καταργούμενους φορείς? Δεν ξέρουμε ακόμη, γιατί προφανώς, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, στην κυβέρνηση ετοιμάζονται και τα νέα οργανογράμματα, έτσι. Αρκεί πάντως να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εντάχει, αν έχουμε τον χρόνο. Γρήγορα. Επειδή έψαξα τρία λεπτά όλα κιόλα, έψαξα χθες για ένα συγκεκριμένο Ινστιτούτο Μελετών, γιατί μέσα σε αυτή τη λίστα, τη δεύτερη είναι βιβλιοθήκες, Ινστιτούτα Μελετών, αθλητικά κέντρα, αθλητικοί οργανισμοί, έτσι. Έψαξα για ένα Ινστιτούτο. Ασχολείται με τα εσπεριδοειδή σε συγκεκριμένο νομό της χώρας. Οι μόνες αποφάσεις που βρήκα για το 2012 στη Διάβια ήταν μετακινήσει προσωπικού. Μετακίνηση του Προέδρου από την Αθήνα στο νομό που έχει έδρα το Ινστιτούτο, γιατί προφανώς ο Πρόεδρος δεν είναι εκεί, και παίρνει ημερήσια αποζημίωση και οδηπορικά. Προφανώς δεν είναι τρελά λεφτά, αλλά αν κάθε φορά γίνεται το ίδιο πράγμα, και αυτό γίνεται για 50 φορείς. Δεν έχουμε χρόνο, σωστό το παράδειγμα, επειδή θέλει να μιλήσει η κυρία Καραγιάννη και όλοι, φαντάζομαι. Να πάμε σε ένα διάλειμμα πρώτα για να έχουμε την άνεση και τον χρόνο. Λοιπόν, επιστρέφουμε τώρα στη συζήτησή μας. Κυρία Καραγιάννη, επειδή έχετε να απαντήσετε και επί των όσων είπαμε. Ναι, να κάνω ένα σχόλιο για τα θέματα των οργανισμών που καταργούνται και για τις απολύσεις. Γιατί μιλάμε για απολύσεις στο δημόσιο τομέα, έτσι. Κοιτάξτε, τώρα η Τρόικα έχει παραδεχτεί εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι τις απολύσεις στο δημόσιο τομέα δεν τις θέλει γιατί περισσεύουν υπάλληλοι στο δημόσιο τομέα, εργαζόμενοι. Τις θέλει για συμβολικούς λόγους. Η Τρόικα δεν το έχει παραδεχτεί. Αυτό το λέμε εμείς. Το λέει το ρεπορτάζ. Το έχει παραδεχτεί. Και θα σας πω γιατί το έχει παραδεχτεί. Και είναι και φυσιολογικό. Όχι, επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ να τα πω. Να σας πω μόνο ότι οι πληροφορίες λένε ότι στους συγκεκριμένους οργανισμούς που προτείνεται να καταργηθούν, η εικόνα δείχνει ότι υπάρχει υπεράριθμο προσωπικό, στο ποσοστό τουλάχιστον κατά 30%. Θα σας πω λοιπόν για αυτό το θέμα. Η Τρόικα λοιπόν έχει και τα στοιχεία του ΩΣΑ. Τα στοιχεία του ΩΣΑ τα γνωρίζετε. Η Ελλάδα σε σχέση με το εργατικό της δυναμικό, οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι το 13% περίπου. Είναι στα επίπεδα της Ισπανίας, της Ιταλίας. Είναι σε πάρα πολύ. Τη Πορτογαλία είναι σε χαμηλά επίπεδα. Όταν η Νορβηγία. Απολύστε, κυρία Καραγιάννη, μην μας λέτε τώρα στοιχεία. Ακούστε λίγο. Εδώ πιέζει η Τρόικα για απολύσεις. Όταν η Νορβηγία, η Φιλανδία, η Σουηδία, έχουν, η Γαλλία έχουν από 20-30%. Αυτό το υπεράριθμο προσωπικό και στου άθλου του οργανισμού. Θα δεχτείτε να κλείσουν και πώς να απολυθούν οι υπάλληλοι. Υπεράριθμο προσωπικό όταν εμεί βρισκόμαστε πολύ κάτω από το μέσο όρο τη Ευρώπη σε δημοσίου υπαλλήλου. Αυτό μπορεί να είναι ένα γενικό στατιστικό στοιχείο που λέτε. Εγώ σα ρωτάω για του οργανισμού που δεν λειτουργούν. Υπάρχει υπεράριθμο προσωπικό. Υπάρχει υποστελέχωση σε πολλές υπηρεσίες. Δεν θέλετε προσλήψεις. Αναδιάρθρωση έγινε. Αναδιάρθρωση του προσωπικού. Λοιπόν, ήδη εξηγήσει το πολιτικό προσωπικό σύστημα για ποιο λόγο κλείνουν αυτοί οι οργανισμοί και να βγει με τα αποδεικτικά του στοιχεία και να πει ο τάδε οργανισμός κλείνει γιατί δεν παράγει αυτό το έργο, δεν τον χρειαζόμαστε. Ή να το δικαιολογήσει στην κοινωνία όμως, να ξέρει η κοινωνία ποιοι είναι αυτοί οι οργανισμοί, για ποιο λόγο κλείνουν. Τι δεν προσφέρουν κτλ. Οι αναπτυξιακές εταιρείες των Δήμων τι έχουν προσφέρει, κυρία Καραγιάννη, μπορείτε να μας πείτε. Λοιπόν, γιατί ρωτάτε την κυρία Καραγιάννη, σας ρωτάω γιατί και αυτό είναι κομμάτι του δημοσίου. Να ρωτήσετε τους δημάρχους στους οποίους τους προσλαμβάνουν.
Γιατί ρωτάτε αυτές λοιπόν πρέπει να παραμείνουν εταιρείες και να τους πληρώνει ο ελληνικός λαός και οι ελληνικοί συγγνώμη, δεν σας είπα αυτό. Εμείς κάνουμε δηλαδή τις προσλήψεις. Θέλω όμως ένα τελευταίο σχόλιο. Ένα τελευταίο σχόλιο να μου επιτρέψετε. Για αυτούς οι οποίοι κόπτονται για τους συναδέλφους μας, τους απολυμμένους στον ιδιωτικό τομέα, εγώ έχω να πω μία μόνο κουβέντα. Ότι διαλύοντας το κράτος, δεν τους βοηθάμε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν περισσότερο ανάγκη από ποτέ σήμερα τις υπηρεσίες του κράτους. Και το κράτος πρέπει επιτέλους να οργανωθεί, να προσφέρει υπηρεσίες, να είναι καλά στελεχωμένο, να χρηματοδοτείται σωστά για να μπορεί να πηγαίνει το προϊόν που παράγει στην κοινωνία. Το 1.200.000 άνεργοι προέκυψαν από την πολιτική η οποία ασκείται. Το 2009 η ενεργία ήταν 7%. Σήμερα είναι 24-25 και βαδίζει για το 30%. Τώρα μας τα πει, κύριε Ζωμανιά. Ακούστε. Yeah. Έχουν κλείσει 360.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούσαν κατά μέσο όρο 4 άτομα. Από εκεί προέκυψαν οι άνεργοι. Γιατί έχει στραγγαληθεί η οικονομία. Έχει τελειώσει η αγορά. Και συνεχίζουν στο ίδιο μοτίβο να τελειώνουν την αγορά για να γίνουν οι άνεργοι, όπως θα πει και ο κύριος Ζωμανιάς και έβγαλε και το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΕΣΕ, να φτάσουν στο 35%. Εάν δεν καταλάβουν λοιπόν ότι δεν έχει καμία σχέση. Ή μάλλον το ότι δεν έχει ο γείτονας κατσίκα, πρέπει να ψηφίσει και η δική μας κατσίκα, αυτή δεν είναι πολιτική. Και το μνημόνιο προφανώς δεν αποτελεί πολιτική πρόταση και λύση. Πάμε στον κύριο Ρωμανιά, παιδιά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κύριε Ρωμανιά. Να δούμε και τα στοιχεία λίγο. Πόσο φτάσαμε, 22,6, πόσο είμαστε τώρα, ή 23,6. Τα στοιχεία τα οποία ανακοινώνονται είναι τα επίσημα στοιχεία που βγαίνουν από την Εθνική Στατιστική Αρχή. Ναι, με βάση αυτό. Έχουμε πει όμως και άλλη φορά ότι τα στοιχεία αυτά δεν είναι αντιπροσωπευτικά, διότι στηρίζονται στον ευρωπαϊκό κανονισμό της Eurostat σε ό,τι αφορά τη μέτρηση της ανεργίας. Λέω απλώς και μόνο για να γίνει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πώς είναι η ανεργία, κύριε Ρωμανιά. Κατά τη δική μου εκτίμηση, σας το έχω ξαναπεί, πριν από ένα μήνα περίπου που είχαμε ξαναμιλήσει, είχα πει ότι η προβολή που κάνω εγώ μου δείχνει ότι το τέλος του χρόνου, είχα πει τότε, θα ήταν περίπου 1.670.000. Δηλαδή πόσο, 28-29%, πόσο ποσοστό. Θα ξεπεράσουμε το 30%. Θα ξεπεράσουμε το 30% τέλος του χρόνου. Θα το ξεπεράσουμε το 30% σε πραγματικούς όρους. Πρέπει να σας πω ότι η μέτρηση που έκανα προημερών μου δείχνει, επειδή επιδεινώνεται το κλίμα, ότι πιάνουμε περίπου 1.800.000 ανέργους φέτος, το 2012. Έχω πει και άλλη φορά, αν δεν αντιμετωπιστούν οι πληγές που είναι, πρέπει να το καταλάβουμε, η απασχόληση στην Ελλάδα στηρίζεται κυρίως σε τρεις τομείς. Αυτό δείχνει η αξιοποίηση των στατιστικών στοιχείων της τελευταίας 30ετίας. Μου επιτρέπετε. Ποιος θα καταλαβαίνει αυτό, κύριε Ρωμανιά. Θέλω τον κύριο Ρωμανιά μου να καταλάβω κάτι. Για να βρει αυτός ο κόσμος. Αυτός ο κόσμος λοιπόν έχασε τη δουλειά του μέσα από την κατάρρευση ενός ανύπαρκτου, κατά τη γνώμη πολλών, εν πάση περιπτώσει ενός τρευλού, κατά τη γνώμη άλλων, παραγωγικού μοντέλου και της ηφαισιακής διαδικασίας που ακολουθήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ωραία. Αυτός ο κόσμος για να βρει καθόλου ωραία, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτός ο κόσμος για να βρει δουλειά, για να ξαναβρει δουλειά, πρέπει να βρεθεί ένα μοντέλο καινούργιο παραγωγικό. Σωστό. Και δεν πρέπει να βρει αύριο το πρωί. Σωστό. Δεν μπορούμε όμως να λειτουργούμε. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε εν κενό. Πριν βρούμε το καινούργιο μοντέλο, πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε δουλειά στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, όλα τα στοιχεία μας λένε ότι η απασχόληση στην Ελλάδα στηρίζεται κυρίως σε τρεις τομείς. Και στηρίζεται κυρίως στην κατασκευή, στις κατασκευές, με προεξάρχον στοιχείο τις ιδιωτικές κατοικίες, στηρίζεται στον τουρισμό, σε ολόκληρο το φάσμα του, περιλαμβανομένης για της ναυτιλίας, όπου υπάρχουν και εκεί ειδικά προβλήματα, και στο λιανικό εμπόριο, το οποίο επηρεάζει με τη σειρά του το χοντρικό εμπόριο και αυτό επηρεάζει τη μεταποίηση. Εάν λοιπόν δεν δώσουμε το βάρος σε αυτούς τους τρεις τομείς, και όταν μιλούμε για ανάπτυξη τώρα, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, γιατί η ανάπτυξη είναι δύο ειδών. Είναι η ανάπτυξη, η μεγέθυνση, η οποία ανεβάζει το εθνικό προϊόν, αλλά είναι και η ανάπτυξη εκείνη που δίνει βάση και προτεραιότητα στη δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων απασχόλησης. Μάλιστα. Κύριε Ρωμανιά, δεν έχουμε άλλο χρόνο, παρακαλώ. Πρέπει να κλείσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε όλους.